σε σκηνικό πόλωσης προσέρχονται στις κάλπες οι πολίτες της Βενεζουέλας. Την Κυριακή οι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν τη νέα σύνθεση της Βουλής. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Ο ίδιος πάντως προσπάθησε να διαψεύσει τις μετρήσεις, ενώ απείλησε πως αν χάσει θα κατέβει στους δρόμους. Η απόφαση της Κυριακής είναι απόφαση ανάμεσα σε δύο μοντέλα. Το μοντέλο της επαναστατικής, αγνής, μπολιβαριανής και τσαβικής πατρίδας. Και το μοντέλο της αντιπατριωτικής, ύπουλης αμερικανικής και απατεωνίστικης δεξιάς. Ο επικεφαλής της Αντιπολιτευτικής Συμμαχίας, Χεσούς Τορεάλμπα, χαρακτήρισε την εκλογική διαδικασία βρώμικη. Ξέρουμε κι εμείς να δίνουμε μάχες, να παλεύουμε και να κερδίζουμε. Να ξέρει η κυβέρνηση ότι θα κερδίσουμε αυτή την εκλογική μάχη. Αν οι μετρήσεις επιβεβαιωθούν, θα είναι η πρώτη ήττα για το σοσιαλιστικό κίνημα μετά από 16 χρόνια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, κακοδιαχείριση και απολυταρχισμό.